Στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξής μας, ο Παναγιώτης Λαμπρινός, έθεσε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Περιγυαλίου. Στο Περιγυάλι, σε μία έκταση 13 στρεμάτων με 250 καταγεγραμμένα ελαιόδεντρα, όπως ακριβώς φαίνεται και στο πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει καταγραφεί η ακίνητη περιουσία, χθες ένας ιδιώτης μπήκε στην περιουσία του Δήμου και έκοβε τις ελιές. Μιλάμε για δέντρα πάνω από έναν αιώνα σίγουρα. Είναι το πληροδότημα της οσός σακελαρίου, όπως λέγεται, προς τον Δήμο Κορίνθου, στο Δήμο Κορίνθου τότε, ήταν μόνο η πόλη της Κορίνθου και είναι δύο κομμάτια στην περιοχή του Περιγυαλίου και τα υπόλοιπα στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου. Τα δύο τεμάχια, το ένα περίπου 4 στρέμματα, προβλέπεται, προορίζεται να γίνει το πράσινο σημείο σε διαφορετικό χώρο από εκεί που έγινε η ζημιά και εκεί εκαθαρίστηκαν οι ελιές, κακώς κατά την άποψή μας, αλλά καθαρίστηκαν και περιφράχτηκε ο χώρος από ιδιώτη, χωρίς καμία σύμβαση από τον Δήμο. Και το δεύτερο, το κυριότερο που εκείνο θίξαμε, στα 13 στρέμματα μπήκε ιδιώτης με μηχάνημα και έβγαλε αυτές τις ελιές. Μάλιστα, πληροφορήθηκα ότι και σήμερα συνέχισε τις εργασίες αυτές, με αποτέλεσμα να έχουμε παρεμβάσεις αστυνομίας, καταγγελίες κτλ. Είναι απαράδεκτο το γεγονός. Ο Δήμος δεν τηρεί τις διαδικασίες. Έπρεπε να γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για να εκμισθώσει την κοπή των ελαιοδέντρων και την πώληση των ξύλων. Μιλάμε ότι, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα τα δέντρα αυτά, τα είχα δει και ο ίδιος, 250 ελαιόδεντρα, εάν κοπούν όλα, έχουν μείνει λίγα τώρα όπως μου είπαν που σταμάτησαν με την αστυνομία, εάν κοπούν όλα τα δέντρα μιλάμε για πάνω από 500 κυβικά. Αν φανταστείτε ότι ο τόνος, το κυβικό του ξύλου είναι πάνω από 120 ευρώ, ένας δημοτικός σύμβουλος, ο Χρήστος Κορδός, είπε 160, εγώ θα σας πω τα 120, μιλάμε για αξία τώρα πάνω από 50.000 ευρώ. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Δεν τα γνωρίζουν. Ας ρωτήσουν συνεργάτες, έχουν νομικούς κλπ. Μάλιστα, πολύ περισσότερο που υπάρχει μια δυσάρεστη εμπειρία για αυτό το θέμα, πριν 1-2 μήνες περίπου, στην περιοχή της Αγίας Άννας, σε ιδιωτική έκταση, ο Δήμος, αντί να πάει να καθαρίσει όπως έκανε τόσα χρόνια, έβαλε μπολντόζες του Δήμου και φορτηγά του Δήμου και ξυλώσαμε μια ιδιωτική περιουσία με 30-35 ελαιόδεντρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορούν να συνεχίζονται σήμερα για να πάρει κάποιος τα ξύλα. Να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Τι θέλουν να κάνουν στα 13 στρέμματα? Έχουν σκοπό να κάνουν κάποιο έργο? Το φέρνουν στο Συμβούλιο να το ψηφίσουμε. Αν θέλουν να κάνουν έργο, πρέπει να βγάλουμε τις ελιές, πρέπει να πάρουν άδεια. Πρέπει να κάνουμε πλειοδοτικό διαγωνισμό και να αναθέσουμε στη συνέχεια στον ανάλογο εργολάβο με την τεχνική μελέτη. Δεν είναι το σπίτι μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ούτε να τα βλέπουν τα πράγματα έτσι επιφανειακά. Αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να σας ενημερώσω.